αμφιβολογούμε. Η Σαραγώσα, η Ρεάλ Σαραγώσα νίκησε 1-0 την κάτοχο του τροπέου, την Arsenal, με ένα γκολ που ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης. Συμβαίνουν αυτά στο μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Ας θυμηθούμε τι έγινε στο Parc des Princes. Στην περιγραφή είναι ο Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος. Θα χάσει την κεφαλιά ο Λίνιχαμ. Σνάιντερ το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για τη Σαραγώσα. Το 72. Η Σαραγώσα ανοίγει το σκορ εδώ στο Parc des Princes με ένα καταπληκτικό αριστερό σουτ από τον Σνάιντερ. Μια φάση που ασφαλώς θα ξαναδούμε. Κοιτάξτε, έπιασε το σουτ, έπιασε εκτός θέσης τον Σίμαν. Και ξανά από άλλη κάμερα ο Σνάιντερ θα ανοίξει το σκορ εδώ στο Parc des Princes για την Σαραγώσα. Η μπάλα που καταλήγει στα δίχτυα του Σίμαν. Ωραία πάσα για τον Φάρλουρ που κόβει την μπάλα προς τα μέσα. Γυρίζει για τον Μέσον. Ο Μέσον το σουτ, είναι το 1-1. Είναι η ισοπάρηση. Ισοπάρηση λοιπόν για την Arsenal. Ήταν δύο παίκτες κοντά στην μπάλα. Νομίζω ότι είναι ο Ράιτ αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σέντρου. Να δούμε ξανά τη φάση. Κοιτάξτε εδώ, η πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Πάρλουρ. Θα γυρίσει την μπάλα. Ο Μέρσον θα κάνει και τελικά όχι. Είναι ο Χάρτσον. Ξανά από εδώ. Είχα και εγώ τις αμφιβολίες μου. Ο Μέρσον εδώ, ο Χάρτσον θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σέντρων. Λιγότερο από ένα λεπτό τώρα. Να είμαι από μακριά, μια σέντρα σουτ και γκολ! Και γκολ! Είναι το 2-1 ακριβώς το 120 για την Σαραγώσα, περίλυπος εδώ ο Σίμαν. Ο Ναΐμ είδε πολύ έξυπνα τον Σίμαν έξω από τα καρέ του. Έπιασε ένα δυνατό σουτ από μακριά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Arsenal. Είναι το 2-1 στο 120 για τη Σαραγώσα. Εδώ ο Ντέιβιντ Σίμαν, πρωταγωνιστής. Θα λέγαμε ο κορυφαίος της συνάντησης. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση κοιτάξτε εδώ. Ο Ναΐμ θα κάνει μια σέντρα σουτ με πολύ φάλτσο. Θα εφηδιαστεί ο Σίμαν που είχε βγει μακριά από την αιστεία του. Δεν θα μπορέσει να διώξει την μπάλα. Ξανά ο Ναΐμ. Τον έχουν δώσει βέβαια αλλαγή οι Γάλλοι και θα ψάχνουν να δουν ποιος έβαλε τον κόλ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ ο Σίμαν λάθος έχει κάνει και το βήμα προς τα πίσω. Θα έπρεπε να διώξει την μπάλα, να βάλει το χέρι του γροθιά. Δεν το έβαλε. Προσπάθησε να σταματήσει την μπάλα. Το λάθος του διεθνή Άγγλου τερματοφύλακα ίσως είναι καταδικαστικό. Και αυτή τη στιγμή ο Ιταλός διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του τελικού. Η Σαραγώσα γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα πάρει το κύπελο. Το ειστέψει. Η απονομή στον Μικέλ Παρτέτα, τον αρχηγό της Σαραγώσα, για μεγάλη στιγμή για τους Ισπανούς, για μια ομάδα που είπαμε ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει εδώ στο Parc des Princes. Τα κατάφερε όμως, έφτασε και απέναντι στην αγγλική Arsenal, την κάτοχο του κυπέλου, πήρε αυτό το κύπελο και θα το πάει επάξια στην πατρίδα της.